Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Γουναρόπουλου του Δήμου Ζωγράφου. Πυρήνα του μουσείου αποτελεί το σπίτι του ζωγράφου Γιώργου Γουναρόπουλου, το οποίο στεγάζει επίσης και το εργαστήριό του. Τόσο το σπίτι, όσο και τα έργα τα οποία εκτίθενται στο μουσείο, δωρήθηκαν από τον γιο του ζωγράφου Ηλία, όταν ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή το 1977. Ο Γιώργος Γουναρόπουλος γεννήθηκε το 1889 στην Ανατολική Ρωμιλία. Ήρθε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του ως πρόσφυγας σε ηλικία περίπου 15 ετών. Χάρη στο έμφυτο ταλέντο του για τη ζωγραφική, την αγάπη του για αυτήν, αλλά επίσης και χάρη σε μία αλληλουχία από ευτυχείς συγκυρίες, ο Γουναρόπουλος σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στη συνέχεια ως υπότροφος σε δύο από τις πιο διακεκριμένες ακαδημίες ζωγραφικής στο Παρίσι. Ο Γουναρόπουλος έγινε στη συνέχεια ένας από τους πιο σημαντικούς εισηγητές της μοντέρνας ζωγραφικής στην Ελλάδα. Το σπίτι χτίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920, με χρήματα που έστελνε στην οικογένειά του ο Γουναρόπουλος από το Παρίσι, όπου σταδιοδρομούσε τόσο καλλιτεχνικά όσο και εμπορικά. Ο καλλιτέχνης έζησε εδώ με την οικογένειά του, τη σύζυγό του Μαρίκα και το γιο του Ηλία, από το 1932, όταν εγκαταστάθηκε πια μόνιμα στην Ελλάδα, μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο χώρος είχε σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενήσει τόσο την οικογενειακή ζωή του καλλιτέχνη, όσο και τη δημιουργική και επαγγελματική του δραστηριότητα. Ανατρέποντας την ιστορία της τέχνης, διαπιστώνουμε ότι πολλοί καλλιτέχνες, όπως και ο Γουναρόπουλος, επέλεγαν να ενσωματώσουν το χώρο του εργαστηρίου τους στο χώρο του σπιτιού τους. Έκαναν δηλαδή αυτό που προσπαθούμε όλοι να κάνουμε αυτόν τον καιρό, εργάζονταν από το σπίτι. Με ό,τι μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα μπορεί αυτό να έχει. Μπορούμε δηλαδή να φανταστούμε το Γουναρόπουλο να εργάζεται συγκεντρωμένος πάνω σε κάποιο έργο του και ξαφνικά να τον διακόπτει ο μικρός Ηλίας, ο οποίος μπορεί να πετάχτηκε από τη διπλανή κρεβατοκάμαρα. Αντίστροφα, μπορούμε να τον φανταστούμε να έχει τη δυνατότητα να εργαστεί είτε πολύ νωρίς το πρωί, είτε πολύ αργά το βράδυ. Η επίσκεψη στο εργαστήριο ενός καλλιτέχνη είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Το εργαστήριο είναι ένας χώρος περισυλλογής, ένας χώρος δημιουργίας, πραγματικά ζωτικής σημασίας για τον καλλιτέχνη. Όταν τον επισκεπτόμαστε, μπορούμε να σχηματίσουμε μια πιο σαφή εικόνα τόσο για την καθημερινότητά του και για τις συνήθειές του, όσο όμως επίσης και για τον τρόπο που εργαζόταν, ακόμα και για τον ψυχισμό του. Ο τόπος τον οποίο επιλέγει ένας καλλιτέχνης για να εγκαταστήσει το σπίτι και το εργαστήριό του είναι και αυτός πολύ σημαντικός, γιατί μέχρι ενός σημείου αναδεικνύει τη θέση που έχει ή που θέλει να έχει ο καλλιτέχνης αυτός μέσα στην κοινωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Γουναρόπουλος, ερχόμενος από μία Μητρόπολη, από το Παρίσι δηλαδή, δεν επιλέγει να εγκατασταθεί μέσα στον αστικό ιστό της πόλης της Αθήνας, αλλά σε ένα εξοχικό προάστιο, στα Άνω Ηλίσια, που εκείνη την εποχή ήταν γνωστό και ως κουπόνια. Εδώ είχε τη δυνατότητα να χτίσει για την οικογένειά του μία μικρή, μοντέρνα και λειτουργική μονοκατοικία, την οποία μπορούσε να περιβάλλει με βλάστηση. Το σπίτι χτίστηκε στην οδό Παμφιλίας, που αργότερα βέβαια μετονομάστηκε σε οδό Γουναροπούλου. Η γειτονιά ήταν μια απλή λαϊκή γειτονιά με χωματόδρομους και πιτσιρίκια να τρέχουν πάνω κάτω όλη την ημέρα. Το σπίτι και ο κήπος περιβάλλονταν από μια κτιστή μάντρα, η οποία εξασφάλιζε ένα βαθμό ιδιωτικότητας για την οικογένεια και ησυχίας για τον καλλιτέχνη που ήθελε να εργαστεί. Στον κήπο υπήρχαν διάφορα οποροφόρα δέντρα, λεμονιές, πορτοκαλιές, σικές και φυσικά κλιματαριά, ενώ στην αυλή υπήρχαν πολλές γλάστρες με λουλούδια που τα φρόντιζαν ο καλλιτέχνης και η γυναίκα του. Με άλλα λόγια, ο καλλιτέχνης είχε δημιουργήσει εδώ τον δικό του μικρό παράδεισο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως θυμούνται κάποιοι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία γείτονες, όταν ο κόσμος εδώ της γειτονιάς αποφάσιζε να πάει μία εκδρομή στον Ημιτό, ο Γουναρόπουλος προτιμούσε να μην τους ακολουθήσει, αλλά να μείνει σπίτι.
Έμενε λοιπόν εδώ και μπορούσε να περνά ώρες ατελείωτες έξω στην αυλή του, να παρατηρεί με το μεγενθητικό φακό τα σχήματα και τα χρώματα των λουλουδιών. Των λουλουδιών που φυσικά αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για πάρα πολλούς από τους πίνακές του. Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Ένα υπερυψωμένο ισόγειο, όπου υπήρχε η κρεβατοκάμαρα του γιου του καλλιτέχνη και φυσικά το εργαστήριο του ζωγράφου. Ο πρώτος όροφος, όπου μέχρι και σήμερα υπάρχει η κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού. Και το ημιυπόγειο, όπου υπάρχει η κουζίνα, η τραπεζαρία και βοηθητική χώρη. Ο κεντρικός και πιο μεγάλος χώρος, η καρδιά του κτηρίου, είναι το εργαστήριο. Ο χώρος είχε σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ζωγραφικής του Γουναρόπουλου. Ο μεγάλος φυγίτης στο βορρά, σε συνδυασμό με το πολύ ψηλό ταβάνι, εξυπηρετούν ώστε το φως να είναι ουδέτερο και να διαχέεται ελεύθερα μέσα στο χώρο. Στη δυτική πλευρά υπήρχαν επίσης τρία παράθυρα, τα οποία βέβαια τώρα είναι κλειστά λόγω της αλλαγής χρήσης του χώρου. Από τα παράθυρα αυτά θα έμπαινε το φως της αυλής, φιλτραρισμένο όμως μέσα από τη φυλλωσιά των δέντρων. Στο εργαστήριο βλέπουμε και όλα τα σύνεργα του καλλιτέχνη. Το τραπέζι εργασίας, την παλέτα με το πινέλο, πολλά πινέλα επίσης στο τραπέζι απέναντι, υπολείμματα από τις λαδοπογιές που χρησιμοποιούσε, το ξυλίκι του, το αυτοσχέδιο σκιάδιο που χρησιμοποιούσε όταν ζωγράφιζε, το καβαλέτο του. Βλέπουμε επίσης τα μπουκαλάκια με τα λάδια και τις διάφορες ουσίες που χρησιμοποιούσε, τα κραγιόνια του, ένα πρόπλασμα σε πυλό που χρησιμοποιούσε ως μελέτη, άλλες μελέτες για έργα τα οποία έκανε στη συνέχεια και φυσικά μία συλλογή από την προσωπική του βιβλιοθήκη. Εκτός όμως από χώρος εργασίας, το εργαστήριο ήταν και χώρος συνάντησης. Εδώ επισκέπτονταν τον καλλιτέχνη διάφοροι φίλοι του, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ο Γιώργος Μπουζιάννης, ο Ανδρέας Ελυρίκος, ο Γιώργης Πετρής, η Τατιάνα Γκρίτσι Μιλιέξ, ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι. Και φυσικά, εδώ δεχόταν ο καλλιτέχνης τους πελάτες του, ανθρώπους δηλαδή που ήθελαν να αγοράσουν τα έργα του ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που έκανε στις γκαλερί ή άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να τους κάνει το πορτρέτο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το εργαστήριο ήταν πάρα πολύ σημαντικό τόσο για τη ζωή όσο και για τη δημιουργική διαδικασία του Γουναρόπουλου. Εδώ είχε διαμορφώσει ένα ήσυχο και γαλήνιο περιβάλλον όπου μπορούσε να κλειστεί στον εαυτό του και να οραματιστεί ένα δικό του ονειρικό σύμπαν. Ένα σύμπαν που μπορούσε στη συνέχεια να εκφράσει μέσα από τα έργα του.